Μάγδα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αν και προτιμώ το καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Το bonjour που λένε οι Γάλλοι. Ναι, βέβαια. Καλημέρα. Τι σημαίνει καλημέρα, το έχει σκεφτεί κανείς? Γιατί οι Γάλλοι λένε καλημέρα όλη μέρα, νομίζω, έτσι. Ναι, όλη μέρα λένε. Γιατί αυτούς, εντάξει, το jour που λένε η μέρα, αν το ρωτήσει ένα Γάλλο πόσες ώρες έχει η μέρα, θα σου πει 24. Αν ρωτήσει όμως έναν Έλληνα που ξέρει ελληνικά, θα σου πει ημέρα, δεν ξέρω, εξαρτάται από τον ήλιο. Γιατί στα ελληνικά όταν λέμε ημέρα δεν εννοούμε νύχτα. Σωστά. Και όταν λέμε νύχτα δεν εννοούμε μέρα, έτσι. Άρα μέρα σημαίνει φως, έτσι. Άλλο όταν λέμε καλημέρα, λέμε στον άλλο να πάει καλά στο φως. Σωστά. Δεν του λέμε να περάσει καλά την ώρα του. Κατάλαβα. Ναι. Άλλωστε η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πιο πλήρης από όλες τις άλλες γλώσσες, έτσι. Είναι όχι μόνο και πλήρες. Και βιολογική. Είναι λογική, δηλαδή οργανική σχέση το σημαίνω με το σημαινόμενο. Κάτι τέτοια έλεγα στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και με πετάξαν έξω. Στο αυτό. Έχει φιλοσοφικότητα. Κατεσχήν αυτό που είναι καταπληκτικό είναι ότι είναι παιχνιδιάρα. Ναι. Παίζει. Παίζει. Παίζει, βλέπεις τις λέξεις που κολλάνε μεταξύ τους, δηλαδή παίζουν, και ομαδικά. Δεν παίζει και μόνος του η λέξη. Έτσι, πώς το λένε, μου έρχονται καμιά φορά οι λέξεις στα γαλλικά, λόγω συνήθειας. Έτσι, συνεταιρίζονται οι λέξεις. Με συνδέσμους παίζουν, ναι, συν, ανά, κατά. Ναι, αυτό, οι προθέσεις προσδίδουν μια γεωμετρική, πώς το λένε, ακρίβεια. Στον τόπο και στον χρόνο οι προθέσεις, έτσι, από ένα σημείο. Έτσι ξεκινάς, επί, υπό, από όλα αυτά, υπέρ, από ένα σημείο στον χώρο και στον χρόνο. Και προσδίδουν μια γεωμετρική ακρίβεια. Έχουμε όμως και μαθηματική δομή. Δηλαδή, ας πούμε, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, και είναι 4 λέξεις στην ουσία. Ηλεκτρό που σημαίνει αγωγός, εν που σημαίνει μέσα, κεφάλι, γράμμα, γραφή. Τώρα, αν δεν υπήρχαν τα ελληνικά, θα λέγανε οι Γάλλοι, άντε να πας να γράψεις, να καταγράψεις μέσω ενός αγωγού ότι βρίσκεται μέσα στο κεφάλι σου. Αυτό, δεν μπορεί να το πει αυτό. Και γι' αυτό έχουν δανειστεί όλες τις δικές μας λέξεις. Ακριβώς, γιατί για να έρθω πάλι στο ηλεκτροκεφαλογράφημα, είναι, ας πούμε, πώς λες 1821 και παίρνεις αριθμούς που υπήρχαν, που είναι προηγούντο, και φτιάχνεις ένα καινούριο αριθμό. Αλλά δεν θα μπορούσε να φτιάξει το 1821 αν δεν υπήρχαν πριν αυτά που το έκαναν. Έτσι δεν είναι? Για πες μου τώρα εσύ, με τι έχεις ασχοληθεί στη ζωή σου? Ξέρω εγώ, με πολλά και διάφορα. Με πολλά, με άλογα, με παιδιά, με γλώσσα, με ιστορία, με την αφήγηση κυρίως. Με την αφήγηση κυρίως. Με την αφήγηση. Δηλαδή αν ήθελα να βάλω κάτω από το όνομά σου μια ιδιότητα, ένα επάγγελμα, τι θα έβαζα, τι θα έγραφες εσύ? Αφηγήτρια, τι? Ελληνίδα. Ξέρω εγώ. Αυτό για μένα λέει πολλά. Για μένα τα λέει όλα αυτά. Ο λόγος, ξέρεις, ο λόγος στη γλώσσα μας είναι μια πολύ όμορφη λέξη. Πάρα πολύ όμορφη λέξη, με πάρα πολλές σημασίες. Εκ των οποίων είναι μια η οποία δεν την ξέρουν πολλοί, που σημαίνει συνδυάζω, μαζεύω, ενώνω. Ενώνω και διαλέγω, δηλαδή κατανέμω. Όλα αυτά είναι τη λέξη λέγειν. Δηλαδή, στην ουσία, λέγειν σημαίνει μαζί. Και το έχουν πάρει, ξέρεις, οι ξένοι και είναι τα λέγκο, τα λεγόμενα τα λέγκο. Ναι, λέγω. Και αυτό το λέγω, αυτό σημαίνει αυτό. Υπολογίζω, βλέπεις το λογίζω, ή μάλιστα είχα φτιάξει και ένα λογοπαίγνιο με πολλές λέξεις. Μ' αρέσουν εμένα τα λογοπαίγνια. Για να έρθουμε όμως στην ελληνική γλώσσα πάλι, την οποία γιορτάζουμε 9 Φεβρουαρίου, είναι η μέρα της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή μαύριο. Τόση σύμπτωση. Έλατε, δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Να έρθω εγώ δηλαδή σήμερα και αύριο. Δεν το ξέρω ότι είναι η γιορτή της ελληνικής γλώσσας. Ποιος το ξέρει στην Ελλάδα? Πώς βγήκε αυτό δηλαδή? Έλαντε. Έλαντε. Και ξέρεις, κάτι περίεργες συμπτώσεις, εγώ το είχα σκεφτεί γιατί με είχαν φωνάξει κάποτε, νομίζω πότε ήταν, το 12, το 11, δεν θυμάμαι, στην ημέρα της γαλλοφωνίας στην UNESCO. Με είχαν φωνάξει γιατί η Ελλάδα έπαιρνε μέρος στην ημέρα γαλλοφωνίας και με είχαν φωνάξει για να εκπροσωπήσω την Ελλάδα με ένα ελληνικό παραμύθι στα γαλλικά βέβαια. Και μάλιστα ήταν η Αγγελοπούλου τότε, μια αρκετά γνωστή στο ψυχαναλήτρια είναι και έχει ασχοληθεί με το παραμύθι και όλα αυτά. Μου είχε πει, μου λέει, φτιάξε, μου λέει, τη θυγατέρα της θάλασσας,
αν μπορείς, και με μία μουσικό που γνώρισα, αξιόλογη μουσικό. Και εκπροσωπήσαμε και μάλιστα πήραμε και την τρίτη θέση στο διαγωνισμό, έχοντας λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις μέρες πριν μας το είπαν να ετοιμαστούμε. Έτσι. Και τη μουσικό αυτή σχεδιάσαμε εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν υπήρχαν κοντήλια να συνεργαστούμε αυτά. Και εκείνη την μέρα σκέφτηκα, κοίτα, δεν υπάρχει μέρα ελληνοφωνίας. Και λέμε ελληνοφωνίας, ξέρεις, όχι ελληνογλωσσίας, γιατί οι αρχαίοι δεν λέγανε γλώσσα, γλώσσα εννοούσαν διάλεκτο. Λέγανε φωνή. Φωνή. Από το φως και το νου. Δηλαδή βγάζω στο νου, βγάζω στο φως τα του νου. Και της ψυχής βεβαίως, έτσι. Γι' αυτό είναι απίθανη η γλώσσα ελληνική. Είναι απίθανη, απίθανη. Και εκτός από τις προθέσεις που είπαμε πριν, υπάρχουν και αναγραμματισμοί. Ένας που μου αρέσει πάρα πολύ, όταν λέω αναγραμματισμός, δηλαδή παίρνεις τα γράμματα, τα βάζεις σε διαφορετική σειρά, παίρνεις τη λέξη σκύλος, με αναγραμματισμός γίνεται λύκος. Τα ίδια γράμματα. Πώς είναι δυνατόν, σε ποια άλλη γλώσσα δηλαδή παίζεις αυτά, δηλαδή οι αναγραμματισμοί έτσι υπογραμμίζουν την ενοιολογική σχέση. Είναι πολύ φτωχές οι άλλες γλώσσες. Ναι. Πολύ φτωχές. Γι' αυτό δανείζονται πάρα πολλές λέξεις, χιλιάδες λέξεις από εμάς. Πες μου κάτι, με τη Γαλλία τι σε συνδέει? Με τη Γαλλία εγώ έφυγα 18 χρονών. Χωρίς να ρωτήσω. Από έρωτα εγώ έφυγα. Α, από έρωτα. Είχα ερωτευτεί ένα Γάλλο, βέβαια αυτό ήταν στο Παρίσι, εγώ κατέληξα στο Στρασβούργο. Αλλά πιο πολύ για από διάθεση να ταξιδέψω, να ζήσω περιπέτειες. Με αυτή την έννοια έφυγα. Μετά γνώρισα μετά τον άντρα που μου παντρεύτηκα και μετά σπούδασα. Δεν πήγα να σπουδάσω. Πήγα να... Τι σπούδασα κάνεις? Διάφορες. Άρχισα από γλωσσολογία, που δεν ήξερα καν τι σημαίνει. Τέλος πάντων, γράφτηκα εκεί, γιατί ήταν... Και φαντάζομαι ότι και οι λέξεις στα ξένα έτσι ήταν, γλωσσολογία. Λαγκουιστικ, όχι, πήρανε από το λάγκα. Αναγραμματισμός της γλώσσας είναι και το λάγκα. Αυτό. Τα γαλλικά βασικά είναι ελληνικά. Μάλιστα το 2015 είχε ξεκινήσει στη Γαλλία ένα κίνημα κατάργησης των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών, λέγοντας ότι είναι νεκρές γλώσσες. Και εγώ είχα ανεβάσει... Κούνια που τους κούναγε. Κούνια που τους κούναγε. Είχα ανεβάσει μια παράσταση που λεγόταν «Les trans vitalités d'une langue morte», που σημαίνει «Η παράξενη ζωντάνια μιας νεκρής γλώσσας». Και είχα σκεφτεί να αρχίσω την παράσταση μιλώντας γαλλικά, με ελληνικές λέξεις, αλλά όχι με λέξεις ελληνικές που να φαίνονται ότι είναι ελληνικές. Ξέρεις ποιος το έκανε αυτό, έτσι, το έχεις δει? Ναι, το έχω δει, το έχω δει. Ο Ζολώτας. Αλλά αυτός πήρε λέξεις, πώς να σου πω, επιστημονικές λέξεις. Εγώ πήρα απλές λέξεις, όπως μεζαμί, φίλοι μου. Ναι. Από πού είναι έρχεται αυτή η λέξη? Αμί, αμ, αμιτιέ, ανιμάλ, ανιμέ, από το άνεμος, που σημαίνει πνοή. Έτσι, από εκεί έρχεται. Και έκανα ένα σωρό λογοπαίγνια στα γαλλικά. Δεν μου λες, οι Γάλλοι πείθονται από αυτά, ναι, από τους ισχυρισμούς, ή απλώς νομίζουν ότι, ναι, είναι δικά σου παιχνίδια, ας πούμε? Όχι, ιδέες. Όχι, πείθονται. Εγώ εντωμεταξύ μπερδεύω λίγο το σοβαρό και το αστείο. Έτσι, ας πούμε, το κάνω λίγο να είναι ευχάριστο. Mm. Έτσι, όπως το λέει και ο Σοκράτης, το παιδικό νου δεν κολλεί. Φιλοπαίγμονες γάρ και οι θεοί, έτσι, και έτσι δεν λέει, λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι αυτό το να είναι το σπουδίν, πώς το λένε, με τα παίζιν, ή το παίζιν με τα σπουδίν, ναι, είναι πολύ όμορφο. Και εγώ ανακάλυψα την ελληνική γλώσσα, γιατί εγώ αγωνίστηκα πολλά χρόνια να μάθω τα γαλλικά, με την έννοια ότι αυτή ήταν η δουλειά μου, και έπρεπε να μάθω πολύ καλά γαλλικά. Δηλαδή, σε σημείο να γράψω ποίηση. Οπότε, για αρκετό διάστημα, είχα ξεχάσει εντελώς τα ελληνικά. Δεν φαίνεται αυτό όμως. Δεν φαίνεται, γιατί μετά έκανα τεράστιο αγώνα να ξαναεπανακτήσω τη γλώσσα μου. Την είχα χάσει. Την είχα χάσει. Ναι, αλλά πριν 15 χρόνια είχα και προφορά και ξενική προφορά. Δηλαδή, έκανα αγώνα να την αποβάλω. Να ξανααποκτήσω. Γιατί... Έτσι ήταν. Και ξέρεις, όταν μαθαίνεις καλά μία ξένη γλώσσα, αυτομάτως δημιουργείται ένας διάλογος με τη δική σου γλώσσα, τη μητρική. Mm. Και λες, κοίτα πώς το λένε αυτοί, κοίτα πώς το λέμε εμείς,
Ας πούμε, και το λέω και στην παράσταση, ένα από τα πράγματα που έλεγα, ας πούμε, οι Λατίνοι, οι Γαλλολατίνοι τέλος πάντων, λένε στάτους για το άγαλμα. Ναι. Που είναι από το ρήμα ίστιμη, που σημαίνει στέκομαι. Σωστό. Εμένω ακίνητος. Εμείς λέμε άγαλμα από το αγαλιάζω. Δηλαδή, αγαλιάζω σημαίνει θεραπεύομαι κοιτώντας την ομορφιά. Άκου τώρα διαφορά αντίληψης. Αγαλιάζω, άγαλμα και στάτους. Στέκομαι. Από το ίστιμη και αυτό ελληνικό είναι. Έτσι. Είδα έτσι λίγο πριν έρθω να σας συναντήσω σήμερα, έριξα μια ματιά στο YouTube και γενικά ναι. Εκεί στα βιντεάκια που έχεις ανεβάσει. Κάποιος άλλος έχει ανεβάσει. Ναι, εγώ δεν είμαι τεχνοφοβική. Όχι, κάποιος έχει ανεβάσει, κάποτε λέγεται αυτός, δεν θυμάμαι τώρα. Ο Μυρικός Κύκλος. Μπράβο, ναι. Ο Μυρικός Κύκλος. Η Δήμητρα Ηλιάτσα που έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Ναι, αλλά βλέπεις ότι όλες τις καταπληκτικές δουλειές τελικά και αυτό είναι και το δικό μου το πραγματικά το παράπονο, ας πούμε, για τους ανθρώπους που έχουν ικανότητες και θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και να επηρεάζουν τον κόσμο, έχουν λίγους ακολούθους και λίγες προβολές. Είδα, ας πούμε, βιντεάκια με 800 προβολές και είναι από το 19 και λέω κρίμα. Μου ήρθε να κλαίω. Ναι, ναι, ναι. Κρίμα. Και γιατί τόσο καλή δουλειά και ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός, οι άνθρωποι δεν ξέρω ποιοι το κάνουν, ο Μυρικός Κύκλος που είπες, έχουν, ξέρω εγώ, 2.000 συνδρομητές, μπορεί και λιγότερο, ναι, δεν θυμάμαι ναι, τώρα. Ναι, ναι. Και βλέπεις κάτι σαν χλοπούδου, κούδουνα, έτσι. Να έχουν, ναι, ναι. Να κάνουμε, είδα, έτσι λοιπόν, πάντα. Ανάμεσα στα άλλα πράγματα για σένα, είδα, ας πούμε, κάτι για Ηρακλιάδα. Τι είναι, ναι, αυτό, για πες μου. Αχ, ο Ηρακλής είναι η ιστορία της ζωής μου. Δηλαδή, μιλάμε για τον αρχαίο Ηρακλή. Μιλάμε για τον αρχαίο Ηρακλή. Το πρώτο πράγμα που με έτσι μου κέντρισε λίγο την περιέργεια, λέει, γιατί λέγεται Ηρακλής, κλαίος της Ήρας, αφού η Ήρα τον κυνήγησε. Έτσι. Ένα πράγμα που αναρωτήθηκα είναι αυτό, ξέρεις πόσο χρόνο πήρα να το απαντήσω. Χρόνια. Γιατί να τον λέγεται. Και δεν είναι το κλαίος η δόξα της Ήρας. Είναι, πήρε δόξα από την Ήρα. Mm. Δηλαδή υπάρχει η ιδέα ότι ο εχθρός σου, όσο πιο δυνατός είναι, τόσο πιο πολύ αξία έχεις που τον νικάς. Ο Ηρακλής, ναι, με συγκίνησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ αυτή η ιστορία, με το μεγαλείο που έχει μέσα της. Έχει ένα τεράστιο μεγαλείο. Τεράστιο μεγαλείο. Και ένα από τα ερωτήματα που θέτει... Μια ιστορία είναι μια έρευνα, αλλά και ένα ερώτημα. Κάθε ιστορία θέτει ένα ερώτημα, οι μεγάλες ιστορίες. Εγώ λοιπόν άρχισα να γράφω την Ηρακλιάδα θέτοντας το ερώτημα αν μπορεί κανείς να γιατρευτεί από τα λάθη του. Αυτό το ερώτημα είχα βάλει στα γαλλικά. Και ξαναγράφω. Και άρχισα να γράφω όλη την ιστορία του Ηρακλή, όχι μόνο τους 12 άθλους, οι οποίοι μάλιστα αργά τους έγραψα. Δεν με ενδιαφέραν οι άθλοι. Καθαρά συμβολικό ήταν. Ακριβώς. Με ενδιαφέρε όλη η πορεία του, το πώς γεννήθηκε, το αυτό, εκείνο, πού πήγε, τι έκανε. Και υπάρχουν στιγμές πάρα πολύ όμορφες, οι οποίες είναι και τρομερά επίκαιρες. Δηλαδή, ο μύθος αυτός μιλάει πραγματικά για τη σημερινή ζωή. Γιατί αν δεν μιλάει για τη σημερινή ζωή, ποιο νόημα έχει να το μνημονεύουμε? Δεν έχει κανένα νόημα. Αν δεν μας λέει τίποτα κάτι για εμάς σήμερα. Λοιπόν, αυτός ο μύθος λέει πάρα πολλά πράγματα. Απίστευτα. Ακόμη είχα βρει, να φανταστείς, και ένα σημείο. Πολύ αστείο. Κάποτε η Θήβα ήταν υποταγμένη σε μια γειτονική πόλη. Και αυτή η γειτονική πόλη που είχε υποτάξει τη Θήβα και της είχε αφαιρέσει το δικαίωμα να έχει στρατό, να έχει χρήματα, να φτάνει, πήγαινε κάθε τόσο και ζήταγε φόρους. Σαν την Τρόικα που ερχόταν εδώ πέρα και κανόνιζε τα πάντα. Του συναντά αυτούς τους Τροϊκανούς. Και αυτοί άρχισαν να τον περιφρονούν. Ποιος είναι αυτός τώρα, ξέρεις. Τέλος πάντων, ο χωριάτης. Και τον το σπρώχναν, τον βρίζανε, τους λέει που πάτε, τι κάνετε, πάμε στη Θήβα, αυτό έχουμε νικήσει, είμαστε νικητές, αυτό. Και λέει δεν είναι καλό, λέει, ο γείτονας το γείτονα να κυνηγά. Εν καιρό ειρήνης ένας γείτονας βοηθά, εν καιρό πολέμου σύμμαχος και πολεμά. Και του λένε αυτοί, τέλος πάντων το βρίζανε αυτό. Και λέει, βλέπω, λέει, ότι η φύση, ξέρετε, λέει, η φύση μας έδωσε δύο αυτιά και μια γλώσσα για να ακούμε περισσότερο από ό,τι να μιλάμε. Αλλά βλέπω ότι εσείς δεν τα χρειάζεστε. Και κάνει μία έτσι και τους κόβει τα αυτιά και τη μύτη και τους το κρεμάει στο λαιμό. Υπάρχει μάλιστα στη Θήβα το άγαλμα ο Ηρακλής, ο κόπτης των αυτιών και των μυτών.
Αυτοί λοιπόν φύγανε τέλος πάντων και ήρθανε με στρατό να υποτάξουν τη Θήβα. Ζητάγανε από τον βασιλιά Κρέοντα να παραδώσει αυτόν τον τέλος πάντων τον εγκληματία που τους είχε κάνει αυτό το πράγμα. Και μαζεύτηκε όλος ο λαός μπροστά στο παλάτι, τρομαγμένος. Και μπαίνει τότε ο Ηρακλής με τη βοήθεια της Αθηνάς, ο μύθος λέει αυτό, και κατάφερε να τους πείσει να φτιάξουν στρατό και να τους πολεμήσουν. Και μπήκε αυτός αρχηγός, μάλιστα ξεκρέμασε το τόξο του Απόλλωνα από το ναό και τους οδήγησε στη νίκη. Αυτό λοιπόν το σημείο, εγώ άρχισα να το γράφω και να το σκέφτομαι, θέλοντας να δώσω μια σημερινή έτσι... Σαν ποίημα το έγραφες? Ναι, χρησιμοποιώ το 15... Όχι, πάντα μετρημένος ο λόγος. Χρησιμοποιώντας λίγο από Σοφοκλή, λίγο από διάφορα πράγματα, ιδέες μαζεύω από εδώ και από εκεί, γιατί ξέρεις, στην πραγματικότητα δεν λέμε τίποτα καινούριο, τα έχουν πει όλα οι αρχαίοι, έτσι. Τι να πούμε καινούριο, τι να πούμε. Και λέω, πολίτες, βάζω την Ηρακλή να λέει, λέει, πολίτες, τη λευτεριά μόνο ένας λόγος φανερώνει. Ποιος για την πόλη ωφέλη με έχει γνώμη, να έρθει εδώ μπροστά μας και να μας την πει. Ο αέρας μυρίζει αγανάκτηση, αντιλαλεί ο τόπος, αναστενάζει ο τόπος, μας ζητά να αναστηθεί. Δεν την ακούτε του καιρού μας την ατέλειωτη κραυγή, δεν θα γλιτώσετε τη χώρα από τούτη την τροπή. Ο καθένας μας οφείλει να συντρέξει τη χώρα που τον έχει θρέψει. Και άρχισαν λοιπόν να φωνάζουν οι άλλοι. Αυτό είναι σαν να το λέω, σαν αυτό σου λέω ότι... Το είναι αυτό. Αυτό. Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα. Ναι. Αυτό το κείμενο. Ναι. Υπήρξε κάπου και εσύ? Όχι. Όχι. Πώς, όχι. Δηλαδή πώς το βγάζεις? Το γράφω. Φαντάζομαι τι μπορούσε να έχει πει εκείνη τη στιγμή και ποια σχέση, γιατί τι θα προσφέρει αυτό σε κάποιον που τα ακούει σήμερα. Γιατί αυτό δεν έχει, αυτά που έχουν συμβεί, που έχουν υποθεί την εποχή του Ηρακλή, δεν έχουν καταγραφεί κάπου, δεν υπάρχει. Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει γραπτός λόγος, τίποτα. Ας πούμε, για την Οδύσσεια, την Ιλιάδα, υπάρχει, ας πούμε, ο λόγος του. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, έχουμε τα αγάλματα που είναι και αυτά ένα είδος γραφής. Ναι. Έχουμε τα βάζα, έχουμε χίλια δύο πράγματα. Αλλά εγώ τι κάνω, ενώνω, προσπαθώ να ενώσω το μύθο με τη σημερινή εποχή. Να φτιάξω κάτι, να γεφυρώσω κάτι. Να φτιάξω κάτι ή να καταλάβω τη σημερινή εποχή μέσα από το μύθο. Και τι σκοπό, το κάνεις βιβλίο αυτό? Εγώ θα το γράψω και μετά ας γίνει ό,τι θέλει. Εγώ θα το κάνω. Yeah. Αν μπορεί να γίνει βιβλίο. Πόσο μεγάλο θα είναι αυτό, υπάρχει περίπτωση δηλαδή να το Στα θυμάσαι. Γαλλικά, ο Ηρακλής που έχω παίξει σε μεγάλα θέατρα και σε όλη τη Γαλλία και στην Ελβετία, μάλιστα με φωνάξαν και για τα 100 χρόνια στη Λοζάνη. Γιατί ο Ηρακλής είδε του Ολυμπιακού Αγώνε. Διαρκεί 3 ώρες. Πες μου κάτι, αυτό το κείμενο δηλαδή. Θες να μου πεις ότι θα το θυμάσαι και θα το λες απ' έξω όλο? Ναι, βέβαια. Πλάκα κάνεις? Όχι. 3 ώρες το λέω ήδη στα γαλλικά. Όχι. Χωρίς να διαβάζεις από πουθενά? Όχι, βέβαια. Όχι. Μένω έκπληκτος. Όχι, μα αυτή είναι η δουλειά του ραψοδού. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, ραψοδός θα γράψω κατά το όνομά σου. Ναι. Αφηγήτρια, ίσως αυτό, να με αντιπροσωπεύει καλύτερα, γιατί αυτό που μου αρέσει πιο πολύ, γι' αυτό μου αρέσει πολύ και η δημοτική ποίηση, που είναι μικρά έπι στην ουσία. Mm. Είναι μικρά έπι, είναι αριστουργήματα τα δημοτικά μας ποίηση και είναι πραγματικά η προέκταση του Ομήρου. Έτσι, η προέκταση του Ομήρου είναι η δημοτική μας ποίηση. Πολύ σπάνια και πρωτότυπη ενασχόληση. Ναι, ελπίζω να έρθουν κι άλλοι. Και καλό όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και έφτιαξα το Πέπλο, πειραματικό εργαστήριο προφορικής λογοτεχνίας, να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να μάθουν αυτή τη τέχνη. Είναι τέχνη. Η ραψοδία είναι τέχνη. Με πρότυπο τον Όμηρο πάντα. Όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν να φτιάξουμε μια ομάδα και να φτιάξουμε σύγχρονα έπι. Υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι που είναι άγνωστοι, γιατί δεν έχω βρει ακόμη τον ποιητή να τους εμφανίσει, να τους τραγουδήσει. Διάβαζα προχθές ένα βιβλίο για τις Ελληνίδες ηρωίδες. Την Ελένη τη Βάσου, τη Δέσποινα τη Βάσου, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και τα ονόματα καλά. Με ονόματα δεν θυμάμαι καθόλου. Πρέπει να τα
να τα... Αυτό είναι το περίεργο. Θυμάσαι τη ραψοδία και δεν θυμάσαι ονόματα. Ακριβώς. Ονόματα δεν μπορώ να συγκρατήσω καθόλου. Τη Μόσχο, τη Τζαβέλενα. Ένα σωρό Ελληνίδες άγνωστες, εντελώς άγνωστες. Και λέω, γιατί. Ξέρουμε όλη τη Μαντομαυρογένος, την Μπουμπουλίνα. Άντε και την Τζαβέλενα λίγο. Ήταν πιο προβεβλημένες αυτές λόγω οικονομίας. Μπορεί. Μπορεί, αν και η μια και η άλλη πεθάνανε, ξέρεις, καλά, ναι. Η μια τη μια σκοτώσαν, η άλλη πέθανε ζητιάνα. Έτσι, δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει. Διάβαζα αυτό το βιβλίο και έλεγε ότι δεν υπάρχει ένα. Ενώ υπάρχουν οι γυναίκες οι οποίες πραγματικά αγωνίστηκαν. Αγωνίστηκαν, δώσανε ένα σωρό, κάνανε ένα σωρό πράγματα. Δεν τις ξέρουμε. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Ναι. Και συνεχίζουμε μετά. Ναι. Θέλω να μου απαγγείλεις, ναι, αυτό που άκουσα. Αυτό που άκουσα. Το αθάνατο δέντρο. Πριν έρθω, το αθάνατο δέντρο. Ναι. Που προφανώς αναφέρεται στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε δεν πεθαίνει. Έτσι. Και, ναι. Και θέλω να μου το απαγγείλεις λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι, γιατί... Να σου το απαγγείλω, να προσπαθήσω να το θυμηθώ, γιατί δεν το ετοίμασα. Δεν το έκανα μια πρόβα πριν έρθει. Δεν πειράζει. Γιατί ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι αν συγκινήθηκα την ώρα που το είδα στο YouTube, ναι, πόσο πιο πολύ θα συγκινηθώ τώρα που θα σ' ακούσω να το λες ίδια μπροστά μου. Θα προσπαθήσω. Γιατί συνήθως κάνουμε και καμιά πρόβα πριν, έτσι. Λογικό είναι. Λοιπόν. Σαν να είσαι μόνος σου, ναι. Ξέχασε, δεν υπάρχει κάμερα, ούτε εγώ. Θα προσπαθήσω να το θυμηθώ όλο, έτσι. Εδώ, σε τούτη την αυλή, σε τούτο εδώ τον τόπο, ήταν δέντρος φουντωτός και είχε παχύ τον ίσκιο. Γιατί άπλωνε τους κλόνους του σ' Ανατολή και Δύση και είχε και στις ρίζες του μαλαματένια βρύση. Όλος ο κόσμος ερχότανε για να τον καμαρώσει, για να χαρεί την άνοιξη του Μάη, τα λουλούδια, τον ήλιο του καλοκαιριού, του Αυγούστου το φεγγάρι, να δροσιστεί από την πηγή. Δεν πρέπει να το ξαναθυμηθώ. Τώρα ο δέντρος λίγησε, φαίνεται να μαραίνει. Τον χτύπησε η μοίρα του μόσες φωνές κι αν είχε. Άλλες από την Ανατολή και άλλες από τη Δύση. Και ένα φιδάκι φόλιασε και στίχιωσε τη βρύση. Φιδάκι ήταν το θεριό που φόλιασε στο δέντρο. Μα γίνηκε μέγα θεριό, οχιά με δυο κεφάλια. Που αλληλοσπαράζονται και αλληλοχτυπιούνται. Και σαν αλληλοφαγωθούν. Ευθύς άλλα γεννιούνται, σαν σκύλα και σαν χάριβδοι, σαν συμπληγάδες πέτρες, βαστούν θάνατο μέσα τους, κατήφια και διχόνια, και πριονίζουν τον κορμό με χίλια δυο παιχνίδια, βαράν το δέντρο τσεκουριές, μα εκείνο ακόμα στέκει. Και τα πουλάκια τρόμαξαν και φύγανε στα ξένα, λίγα πουλάκια μείνανε στο μαραμένο δέντρο και με ανθρώπινη φωνή λένε πικρό τραγούδι. Μόνο ο ήλιος στα βουνά και ο βοριάς στους κάμπους. Δεν θυμάμαι τι έλεγα τώρα. Δεν το θυμάμαι, κάνεις, ναι, δεν το θυμάμαι όλο. Κάνει, αυτός που το ακούει κάνει κατευθείαν αναφορά σε αυτά που συμβαίνουν, ναι, σήμερα. Ναι, είναι πολύ, πολύ ωραίο και αυτό που είναι δικό πολύ σου, όμορφο. Ναι, είναι δικό μου. Και είναι το πιο σημαντικό όταν λέει στο τέλος, ότι όταν λέω στο τέλος αυτό και εγώ ακόμη ανατριχιάζω, ο δέντρος είναι αθάνατος όσον και αν τον βαρούνε. Το ξέρουν όσοι στον ίσκιο του επιμένουν να ζούνε. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό που με συγκλονίζει και εμένα. Τώρα κρίμα είναι που δεν το πειράζει, είναι πάρα δεν πολύ, το θυμάμαι πάρα όλο. Εξαιρετικό. Ένα πάρα πολύ άλλο, ένα άλλο παράδειγμα για τον Ηρακλή, για να δεις πώς η αφήγηση, πώς ας πούμε έρχεται, μπαίνει μέσα και όλο αυτό. Εγώ ένα από τα πράγματα που έχω, βλέπεις έχω παιδιά, με απασχολούν πολύ νέοι, πάρα πολύ νέοι και προσπαθώ να τους περάσω κάποια μηνύματα. Ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο είναι όταν ο Ηρακλής συναντά την αρετή και την κακία. Και την έχω γράψει, αφού έχω γράψει πρώτα την κακία και με αυτό θα σου πω μόνο λίγο την αρετή, που την έχω και πιο εύκολη. Λέει λοιπόν η αρετή στον Ηρακλή, με ονομάζουν αρετή, μα δεν είμαι σε όλους αρεστή. Ευτυχία, νέε μου, δεν είναι να αποκτήσεις ό,τι σου λείπει και δεν έχεις. Είναι να δημιουργήσεις, μόσα ξέρεις και αντέχεις.
Δύναμη έχει ένα σώμα που την ψυχή του υπηρετεί, γιατί εκεί μέσα κατοικούν οι αθάνατοι θεοί. Σαν το σκουλίκι που απ' τα σπλάχνα του φτιάχνει το μετάξι. Σαν κάμπια που πεταλούδα γίνεται και θέλει να πετάξει. Σαν το χελιδονόψαρο που όρμα έξω από το νερό και προσπαθεί να ανυψωθεί ήλιο να δει κι αυτό. Εάν έτσι πράξεις, νεαρέ, εάν έτσι πορευθείς, κάποτε κι εσύ θα δεις στο παραθύρι της ζωής το πιο όμορφο από τα έργα που θα είναι το δικό σου και ωραίο έπαινο θα ακούς από τον εαυτό σου. Μπράβο, Μάρα. Αυτό είναι το «Η αρετή και η κακία», ένα μικρό κομματάκι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πω, χτυπάς χορδές. Άρπα. Δεν ξέρω τι να πω, τι να κάνω. Χτυπάς χορδές. Το θέμα είναι ότι όλοι μας μπορούμε να χτυπήσουμε χορδές. Ναι, ο καθένας τον τρόπο του. Όλοι μας έχουμε και αυτό είναι και το καταπληκτικό με το γράψιμο, την αφήγηση, την ποίηση, το μαγικό. Εγώ θεωρώ τους ποιητές τους πιο υπεύθυνους ανθρώπους στον κόσμο. Δεν μπορείς να σε ποιητής και να είσαι ούτε κόλακας, ούτε ανεύθυνος, ούτε ηλίθιος, ούτε κερδοσκόπος, ούτε δεν γίνεται. Αλλιώς δεν είσαι ποιητής. Δεν είσαι πραγματικός ποιητής. Είναι αυτό που δεν συμβιβάζεται με τίποτα. Δεν μπορείς να το προδώσεις. Το έχεις μέσα σου, είναι το δαιμόνιο, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς. Και το πρόβλημα είναι ότι το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Και θέλει λίγο έτσι να τους κουνήσεις λίγο, να το ξαναβρούνε. Λίγο. Για πες μου κάτι, μου λέγες ότι έχεις να κάνεις κάποιο σεμινάριο αύριο, μεθαύριο, κάτι. Αύριο θα μιλήσω για την ελληνική γλώσσα. Ναι. Με κάλεσε η πρεσβεία στη Βηρυτό. Η πρεσβεία μας στη Βηρυτό είχε έρθει κάποτε ο πρόξενος στην παράστασή μου, σε αυτό που σου είχα πει, η παράξενη ζωντάνη μιας νεκρής γλώσσας. Τώρα σε πάρα πολύ παράξενη η παράσταση. Και με φώναξαν μπορώ αύριο, χωρίς να πληρωθώ βέβαια, δεν έχει πρεσβεία χρήματα και τέτοιου είδους. Αλλά έτσι ένα τεταρτάκι να πω κάτι για την ελληνική γλώσσα. Και να το πεις στα γαλλικά πάντα. Στα γαλλικά, ναι, αλλά με ελληνικές λέξεις και με πάρα πολλά λογοπαίγνια. Εκ των οποίων ένα είναι ο αναγραμματισμός της λέξης φανατισμός. Ξέρεις τι αναγραμματισμό κάνει? Φανατισμός. Γίνεται αφανισμός. Αφαιρείται ένα τάφ, βέβαια, έτσι. Αφαιρείται ένα τάφ, εντάξει, δεν κολλήσουμε στο τάφ. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να έρθει κανείς σε αυτή τη διάλεξη που θα κάνει στην πρεσβεία. Ξέρω εγώ πώς θα γίνει, διαδικτυακά θα γίνει. Θα με πάρουν με ένα Zoom, κάτι τέτοια μου λένε, θα μου δώσουν κάτι κωδικούς. Ναι, με το Zoom. Ναι. Όπως έκανα εγώ με τον Ζάκη προχθές. Ναι. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Θέλω να μου το στείλει, να το δω. Να το στείλει, θα στο στείλω. Στα γαλλικά θα είναι. Θα ζητήσω μήπως μπορούμε να το γράψουμε, να το κάνουμε. Έχει πλάκα γιατί ξεκινάω με μία πρόταση χρησιμοποιώντας την πρόθεση τηλε. Λέω θα τηλελογήσουμε, λέω, όντας σε αυτή την εποχή τη τηλεκρατούμενη και τηλεσκοπική και λέω διάφορα. Και μετά τους εξηγώ τέλος πάντων όλα αυτά τα περίεργα. Και τελειώνω πάλι με μία, έφτιαξα μία πρόταση που έχει όλες τις προθέσεις μέσα. Η οποία βέβαια είναι όλες ελληνικές λέξεις, αλλά μιλάει για τη σημερινή εποχή. Και τελειώνω με το δις και το εφ, που άκουσα σε μία, δεν είναι δικό μου αυτό, το άκουσα από την Ορυθία Κουλιζάκη, σε μία από τα βιντεάκια της, που κάνει πολύ καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή, το εφ και το δις. Το δις, ναι. Δυστυχία, ευτυχία, ας πούμε. Ναι, δυστυχία, ευτυχία. Και μάλιστα το άκουσα που έλεγε πώς πάμε από τη δυστυχία στην ευτυχία, με το Οδύσσευς. Οδύσσευς, τι λες. Ναι. Δηλαδή, και είναι και ο αγαπημένος μου ήρωας αυτή, ο Οδυσσέας. Ναι, και εγώ τον αγαπάω πολύ. Ξέρεις ποιον εσύ δεν έχω πάει ακόμα ποτέ? Ποιο? Ιθάκη. Ιθάκη. Μ' αφήνω για το τέλος. Ναι, εγώ την Οδύσσα την έχω ζήσει, οπότε εγώ ήρθα στην Ιθάκη μου, επίστρεψα πάλι στην πατρίδα μου. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, εδώ δηλαδή εννοώ on camera, ναι. Μου έλεγες ότι έχεις στο μυαλό σου, θα ήθελες μάλλον, να κάνεις με τα πόδια τη διαδρομή πολύ από εδώ μέχρι το Στρασβούργο. Ναι, και τις Βρυξέλλες μάλιστα, να τους θυμίσω, να τους εξηγήσω τι σημαίνει και Ευρώπη. Με τα γιατί πόδια. Το έχουν ξεχάσει. Ναι, με τα πόδια είναι ήθελα. Είναι 2.500 χιλιόμετρα περίπου. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό? Το είχα υπολογίσει, ήθελα περίπου 3 μήνες.
Μετά άρχισαν, το είχα πει σε κάτι φίλους, άρχισαν να μου λέει είσαι τρελή, είσαι εκείνο, είσαι τ' άλλο. Εγώ δεν έχω αφήσει την ιδέα, απλούστατα την έχω πάει πίσω. Βέβαια, εγώ ήθελα και να έρθω στην Ελλάδα να πιστέψω. Δηλαδή, δύο πράγματα ήθελα να κάνω. Το ένα είναι να πιστέψω στην Ελλάδα, να καταφέρω να γυρίσω πίσω και να στεριώσω. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή που είναι όλα μπλοκαρισμένα και όλα αυτά και φεύγουν οι άλλοι πάνε στην αντίθετη πλευρά, εγώ ήρθα πίσω. Μάλιστα, 15 Ιουνίου ανοίξαν τα σύνορα στη Γαλλία, 16 έφυγα. Με το αυτοκίνητο, βούτυξα το αυτοκίνητο και έφυγα. Γύρισα πίσω και τώρα θα πιστεύω να μπορέσω να το πραγματοποιήσω αυτό κάποια στιγμή. Εγώ ήθελα να πάω με τα πόδια, θα στεκόμουν να το... Ήθελα να να κάνω σταθμούς σε 10 χώρες που θα περνούσα, τις είχα μετρήσει ήταν 10, σε κεντρικά σημεία σε κάθε χώρα, να έρθω σε επαφή με τα προξενία τέλος πάντων της χώρας αυτής, λίγο να με δεχτούν, λίγο να με βοηθήσουν αυτό και να καθίσω στη μια κεντρική πλατεία να πω ένα κομμάτι από την Ιλιάδα, κάθε φορά ένα άλλο. Στα ελληνικά, με υπέρτιτλους ή υπότιτλους, στη γλώσσα στην οποία στη χώρα της χώρας που θα ήμουν. Ήθελα να το κάνω αυτό, να τους ξαναθυμίσω ότι τα πάντα και όλος ο πολιτισμός τους και όλο αυτό το πράγμα στηρίζεται στον ελληνικό πολιτισμό και βεβαίως σε αυτά τα αριστουργήματα, σε αυτά τα δύο κείμενα που δεν μπορούμε να τα φτάσουμε ποτέ στον αιώνα των αιώνων, ας πούμε. Το κάνεις έτσι. Αυτό που θες να κάνεις, το κάνεις το δικό μου ταξίδι να γίνεται, να μοιάζει γελίο. Από πλευράς μιλάω σχολείας. Κοίταξε, εμένα αυτό που με... Δεν ξέρω, το επικοινωνιακό θέμα εμένα. Εγώ δεν ήξερα από πού να το πιάσω. Δηλαδή, ό,τι περνούσε από το χέρι μου, όπως επίκτητος. Μου έλεγε, ό,τι περνάει από σένα από το χέρι σου, εντάξει, είσαι υπεύθυνος. Ό,τι δεν περνάει από το χέρι σου, δεν μπορείς να κάνεις, είστε να χωριέσαι. Έτσι. Και ό,τι δηλαδή έκανα τους υπολογισμούς μου, είχα τέλος πάντων μαζέψει τι θα χρειαζόμουν για το δρόμο, είχα κάνει μια λίστα, τα είχα όλα έτοιμα. Τώρα λέω, τώρα πώς θα επικοινωνήσω με τις πρεσβείες, θα μπορώ να τους πω τι, ποιον έχω. Καταλαβαίνω, ήταν λίγο πρόβλημα. Αλλά δεν την έχω παρατήσει την ιδέα. Δεν την έχω αφήσει. Μπορεί να την κάνουμε και μαζί, όπως το είπα. Έχει πρακτικά προβλήματα. Έχει πολλά πρακτικά, γιατί... Δηλαδή, που θα κοιμάσαι, που θα τρως, που θα... Αυτό όχι, θα είχα μια μικρή σκηνούλα, θα την είχα μαζί μου, αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά εντάξει, μπορεί στον δρόμο να συναντήσω ένα σωρό... Δεν μπορείς να πας και εντελώς μόνη σου, πώς θα πας μόνη. Είναι και αυτό. Βέβαια, είχα σκεφτεί να έχω κάποιο όπλο, μετά δεν ξέρω πώς θα παίρνω τα σύνορα. Ούτε αυτό. Ούτε και αυτό. Τότε θα παίρνω το σκύλο μου, τον Άργο. Άργος. Είδες ο σκύλος στο Οδυσσέα. Α, για αυτό τον επανάξεις, τον έβγαλες Άργο. Α, τον έβγαλε Άργο γιατί είναι άσπρος σαν τον Άργυλο. Άργυλο, Άργυλος αργυρός, είναι η ίδια ρίζα με τον Άργο. Σημαίνει λαμπερός. Λαμπερός. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, δεν έχω την εντύπωση. Τι να πούμε, εγώ... Έχω την εντύπωση ότι και 15 μέρες να μιλάγαμε, θα μιλάγαμε. Θα βρίσκαμε θέματα, έτσι. Το θέμα είναι πώς να το δει ο κόσμος αυτό πιο εύκολα και να είναι πιο εύπεπτο, να μην... Πει πω, πω, δύο ώρες, δεν μπορώ να το βλέπω, το κλείνω. Ξέρεις, ο Έλληνας είναι και έτσι. Ναι, σωστά. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γυρίσουμε πίσω στη γλώσσα. Δηλαδή μόνο αυτό ο κόσμος να συνειδητοποιήσει. Πες μου κάτι που μου θύμισε, επειδή είπες τη γλώσσα. Ναι. Πώς σου φαίνεται που τελευταία τη λέξη αυγό τη γράφουν με β'? Τι να πω. Μια βλακεία είναι, η ορθογραφία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορεί να αλλάξει ορθογραφία. Η ορθογραφία εξηγείται. Γιατί σε λίγο θα γράφουν και το ναύτι με φ. Ναι. Είναι από το ναύς. Ναι. Πώς θα γράφετε με φ? Έλαντε. Αυτό είναι βιασμός. Ναι, βέβαια. Το αυγό. Εννοείται. Δεν μπορεί να γράφετε με β. Εννοείται. Διότι είναι το δίγαμα. Αβ. Σωστά. Πότε είναι το αυγό οι Γάλλοι? Εφ. Από πού το πήρανε? Έλαντε. Το δίγαμα έχουν πάρει. Το δικό μας. Το ξέρω. Εμείς το διώξαμε και το κάναμε β. Και οι Γάλλοι το κρατάνε. Ναι. Τι να πω για αυτό τώρα, εγώ πες μου. Τι να πεις, τα πες όλα. Ξέρεις, ήθελα να κάνω, είχα μια ιδέα να κάνω. Ξέρεις, έχω γίνει τόσα πολλά εγκλήματα κατά του ελληνισμού. Τόσα πολλά. Που έλεγα να ας πούμε, να τα χωρίσουμε σε τομείς από τα αρχαία μας. Από την ιστορία, από τον πληθυσμό. Δηλαδή, πόσο πληθυσμό είχαμε το 19ο αιώνα, όταν άρχισε η Επανάσταση, και πόσο έχουμε σήμερα. Θα δεις ότι έχουμε μείνει στα ίδια
κύματα, ας πούμε, στο ίδιο πάνω κάτω, το ίδιο πληθυσμό. Ενώ όλοι οι άλλοι που είχαν τον ίδιο έχουν φτάσει στα 5-6 εκατομμύρια. Ναι. Εμάς με τόσες σφαγές, ας πούμε, και τόσοι φίλοι και τόσα αυτά, στάσιμα, μας κρατάνε στάσιμους. Τώρα με την υπογεννητικότητα βέβαια που έχουμε, θα ξεφανιστούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η υπογεννητικότητα, είναι και οι προσμίξεις που θα γίνουν με τους εισερχόμενους. Ναι, να μην τους χαρακτηρίσω, γιατί δεν μπορεί να κοπεί το βίντεο. Όχι, χαρακτηρίσω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, σοβαρά. Θα είναι το δεύτερο άμα μου κόψουν και στο τρίτο θα μου κόψουν το κανάλι. Αλλά παρόλα αυτά δεν φοβάμαι. Ξέρεις, το λέει πολύ καλά ο Θουκυδίδης αυτό. Δεν φοβάμαι να τους πω λατρομετανάστες. Λατρομετανάστες. Το λέει πολύ καλά ο Θουκυδίδης. Σε κάποιο σημείο λέει ότι όταν έρχονται εισβολείς σε ένα τόπο, το ίδιο πράγμα είναι με τους ηθαγενείς στην Αμερική, έτσι, ναι. Το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή οι ντόπιοι θα αντιδράσουν και θα τους διώξουν, ή αυτοί που θα έρθουν θα επιβληθούν και θα εξαφανίσουν τους ντόπιους. Δεν υπάρχει άλλη... Και στην Αυστραλία έγινε αυτό με τους Αμπορίγιους. Με τους Αμπορίγιους, ναι. Βέβαια. Εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό και να αρχίσουμε πλέον να μηνόμαστε. Και για μας είναι πολύ σημαντικό και για άλλο λόγο, Μάγδα, ότι εδώ έχουμε μία γλώσσα η οποία θεωρείται και είναι η μητέρα των γλωσσών. Ξέρεις γιατί. Έχουμε μία ομοιογένεια, μία ογειογένεια, ομοιογένεια, σαν λαό, σαν θρησκεία, σαν παραδόσεις, σαν οτιδήποτε, και ξαφνικά θα χάνονται, γιατί τώρα περπατάς και δύσκολα ακούς ελληνικά πια. Ναι. Και τρομερό, σε πιάνει μελαγχολία. Ναι. Μελαγχολία, απογοήτευση, ό,τι θέλεις. Βέβαια και αυτοί που μιλάνε ελληνικά, οι ελληνόφωνοι, μην νομίζω ότι χαμπαριάζουν τη γλώσσα μιλάνε. Το ξέρω. Γιατί δεν διδαχτήκανε ποτέ, έτσι, κανείς. Και εγώ μιλάω με τα παιδιά, ας πούμε, και το F που τους λέω, ξέρεις, το F, γιατί είναι θετικό στη γλώσσα μας. Το Ε της έλλειψης, το Ε της υπερβολής. Τα βάζεις μαζί και έχεις τη μεσότητα του Αριστοτέλη. F. Αυτό είναι μεσότητα. Έλλειψη, υπερβολή μας δίνει τη μεσότητα να τα βάλουμε. Είναι απίστευτο. Ναι. Είναι απίστευτο. Ναι. Ή ας πούμε η λέξη λάθος με αναγραμματισμό γίνεται θάλος, συγγνώμη, άθλος και μετά θάλος, έτσι, δηλαδή παράδειγμα. Απίστευτο. Άντε να τα βρεις αυτά σε άλλη γλώσσα και τα αγνοούμε. Ένας ωραίος αναγραμματισμός που είδα τελευταία σε ένα βιντεάκι ήταν η λέξη νικητής που γίνεται κινητής. Είναι απίστευτος και αυτός ο αναγραμματισμός. Και μετά γίνεται και υποκινητής. Και υποκινητής, άμα βάλουμε και πρόθεση μετά. Είναι με την ελληνική γλώσσα μπορείς τα πάντα να εκφράσεις. Γι' αυτό και οι επιστήμες πάντα προστρέχουν στα ελληνικά. Γιατί σου επιτρέπει να εκφράσεις οποιαδήποτε καινούρια ιδέα, ανακάλυψη, θεραπεία, αρρώστια, το οτιδήποτε μπορείς να το εκφράσεις. Μόνο με την ελληνική μπορείς να το εκφράσεις. Τις φοβίες, ας πούμε μπορούμε να πούμε κορονοφοβία. Εγώ είμαι κορονοφοβική, ξέρω εγώ. Μπορείς να εκφράσεις τα πάντα. Ένα πολύ κακό που κάνουν οι σύγχρονοι Έλληνες, οι νεοέλληνες, είναι ότι δεν γράφουν ελληνικά πια. Δεν γράφουν με ελληνικούς χαρακτήρες. Όχι μόνο αυτό. Το take away, ξέρεις τι έκανα μια μέρα. Μέτρησα τα μαγαζιά. Κάποτε μένα στο Μαρούσι, είχα για λίγο διάστημα. Και μέτρησα τα μαγαζιά από το σπίτι μου στο σπίτι της μάνας μου, μένει και αυτή στο Μαρούσι. Στα 49 μαγαζιά, τα 47 ήταν στα αγγλικά. Μπάκερι σου λέει. Τι μπάκερι, ας πούμε. Αν και είναι από τον μπάκο στο ελληνικό, δεν έχει σημασία. Πάλι σημαίνει άρτο ή μπέκο, συγγνώμη. Δύο ελληνικά. Δύο. Γιατί εγώ είδα ένα ελληνικό μόνο. Ναι. Στη Χερσόνησο του Ηρακλείου. Ναι. Ένα μόνο ελληνικό που λέγε Κρεοπολίο. Αλλά ξέρεις τι, είναι και βλαμμένοι. Είναι και ηλίθιοι άνθρωποι. Γιατί ο ξένος που θα έρθει στην Ελλάδα θέλει λίγο έτσι το εξωτικό, να δει μια άλλη γραφή, να δει μια άλλη αυτό. Αλλιώς κυκλοφορείς και εσύ στο Λονδίνο, ας πούμε, και βλέπεις όλα στα αγγλικά. Καταλάβεις, δεν έχουν καταλάβει ότι. Θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει, αφού έχουμε τουρισμό να εξυπηρετήσει τον ξένο να διαβάσει τι είναι αυτό που βλέπει, ναι. Ας το γράψει όμως στα ελληνικά. Δεν κάνει κακό. Όταν πας στη Γαλλία και στη Γερμανία, τίποτα δεν είναι στα αγγλικά και στα αυτά. Ή στα αγγλικά μπορεί. Αλλά εγώ μια μέρα ήθελα να βρω το αεροδρόμιο στη Γερμανία, Φρακούφεν, πώς το λένε, ναι. Κάπως έτσι, και έψαχνα airport, που δεν είναι airport. Φλουγκάφεν, συγγνώμη, κάπως έτσι. Φλουγκάφεν, δεν ξέρω. Και οι Γερμανοί να πείτε, αλλά και οι Γάλλοι δεν πάνε πίσω. Δηλαδή, όλα στα γαλλικά. Και τα έργα στη Γαλλία, στην τηλεόραση, είναι όλα μεταγλωτισμένα στα γαλλικά. Γιατί να ακούς, ας πούμε, τα τουρκικά. Καλά είμαι, ναι. Γιατί? Το ξέρεις όμως ότι ήταν ο όρος αυτός για να δώσουν οι Τούρκοι τα σύριαλ σε εμάς.
Ποτέ να μην σώσουν, να τα δώσουν. Το δεχτήκαμε όμως εμείς. Τα καλά τα δεχτήκαμε. Γιατί? Γιατί μας κυβερνάνε αλήτες. Αλήτες, εγκληματίες. Εντάξει. Τι να πούμε. Θα μπορούσαμε να συζητάμε, σου είπα, ώρες. Ώρες. Εγώ σε ευχαριστώ για όσα είπαμε τώρα, on camera. Θα έχουμε πολλά να πούμε off camera. Όποτε θέλεις. Και θα μας επαφή. Τίποτα. Όλοι αυτοί που μας βλέπουν, δεν ξέρω αν θα μας δουν ή ποιοι θα δουν ή δεν ξέρω τι. Αυτό, να αρχίσουν πάλι να μελετούν την αρχαία μας γραμματεία, την παράδοσή μας, τη μυθολογία μας, είναι θησαυρή. Είναι πραγματική θησαυρή. Και η γλώσσα, βέβαια. Όσο κρατάμε τη γλώσσα, μη φοβόμαστε. Είχαμε το Σαράτο τον Καργάκο εκεί πέρα που τον είχαμε σαν δάσκαλο και μας έλεγε ορισμένα πράγματα, πέθανε κι αυτός. Πέθανε. Μείναν τα βιβλία του. Ας τα διαβάσουμε. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.